Λοιπόν, είναι το τέλος της σημερινής μας εκπομπής, αγαπητοί μου φίλοι. Να στείλουμε την καλημέρα μας στο Ζαχαροπλαστείο Χριστόδουλος και στο Χριστόδουλο Κούμανη και σε όλη την ομάδα του εκεί, στη Σκάλα Πάτμου. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στην μικρή, την Εμιλία Αλαχούζου, από την ΚΟ, που είναι εκεί και μας παρακολουθεί κάθε μέρα. Και της λέμε καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. Να πούμε βεβαίως εδώ, αγαπητοί μου φίλοι, ότι εμείς στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας κρατήσαμε αποσπάσματα από τις ομιλίες που έγιναν από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Θέλω όμως πρώτα να σας θυμίσω ότι το αναγνωστήριο ΕΜΟΥΣΕ ετοιμάζει το πολιτιστικό συμπόσιο Δωδεκανήσου που διοργανώνεται στην Κάλυβνο από τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών 27, 28, 29 και 30 Ιουνίου. Με πάρα πολλούς καλεσμένους και πάρα πολλά δρόμενα τα οποία θα γίνουν είτε στο χώρο του Ισογείου του Πνευματικού Κέντρου είτε πάνω στο Συνεδριακό Κέντρο του Αγίου Σάβα όπου θα έχουμε πρωινές και απογευματινές συναντήσεις και ομιλίες. Οπότε αγαπητοί μου φίλοι έχουμε πάρα πολλά να σας μεταφέρουμε σε καθημερινή βάση. Να πούμε βέβαια ότι την Κυριακή το απόγευμα 8 η ώρα στο Ισόγειο του Αναγνωστηρίου θα γίνει και η παρουσίαση του βιβλίου του κ. Μιλτιάδη Λογοθέτη, επιτίμου Προέδρου της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου, με θέμα «Η κοινοτική θεσμή στα Δωδεκάνησα κατά τα χρόνια της δουλείας». Και πάρα πολλά άλλα τα οποία μπορούμε να το έχουμε αναλυτικά και μέσα από, από τις ηλεκτρονικές σελίδες. Που η Ειρήνη Χαλκίτη το είχε εκτυπώσει βέβαια, αλλά είναι πάρα πολλά. Αν ξεκινήσουμε να σας τα διαβάζουμε όλα αυτά, τους καλεσμένους και τις ομιλίες και τις τοποθετήσεις και τα θέματα που θα αναπτύξουν, είναι όλη η εκπομπή. Λοιπόν, εμείς να το κρατήσουμε και να πούμε καλή επιτυχία. Και πάμε να σας πούμε λοιπόν ότι το διήμερο, Παρασκευή και Σάββατο, κλιμάκιο του ΚΚΕ βρέθηκε στους δρόμους, στις πλατείες, στους εμπορικούς δρόμους, στα καταστήματα για να σας δώσει τα φυλάδια αλλά και να σας μιλήσει. Εμείς βρεθήκαμε το βράδυ του Σαββάτου και στην κεντρική προεκλογική συγκέντρωση που έγινε, όπου εκεί στο προαύλιο χώρο του Πνευματικού Κέντρου μίλησαν η υποψήφια βουλευτής Δέσποινα Γουρλά και ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Λευτέρης Νικολάου Αλαβάνος. Έτσι θα κλείσουμε με αποσπάσματα από τις δύο ομιλίες. Να ευχαριστήσω τη μεγάλη εταιρεία πετρελαιοειδών Αργό της οικογένειας Ψαρομπά, που είναι ο σπόνσορας μας. Να ευχαριστήσω το Κέντρο Αισθητικής Βλάμου που υπενθυμίζει και σε όλους εσάς ότι μπορείτε να κλείσετε το ραντεβού ομορφιάς, ευεξίας, καλώντας το 2243-024-682. Να ευχαριστήσω για την περιποίηση των μαλλιών μου το χώρο κομμωτικής της Βενετίας Σουλούνια. Αύριο και πάλι μαζί, να είστε όλοι καλά και να προσέχετε. Κλείνουμε με τα αποσπάσματα από τις πολιτικές ομιλίες και ανανεώνουμε για αύριο το ραντεβού μας. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας. Αυτές τις εκλογές κρίνεται πόσο δυνατός θα είναι ο λαός, έχοντας δίπλα του μια συνεπή, μαχητική και ασυμβίβαστη δύναμη, μια δυνατή λαϊκή αντιπολίτευση. Το πραγματικό δίλημα δεν είναι ποια κυβέρνηση θα μας ξεσουμίζει, θα συνεχίσει το αντιλαϊκό έργο της προηγούμενης. Αυτό είναι δεδομένο. Το πραγματικό δίλημα είναι πόσο δυνατό θα είναι το ΚΚΕ, που είναι δύναμη σταθερή, εγγυημένη για τους αγώνες μας και τις ανάγκες μας, που μάχεται για τα δικαιώματά μας μέσα και έξω από τη Βουλή. Την επόμενη μέρα, δυνατός θα είναι ο λαός και η νεολαία του, με πιο δυνατό το ΚΚΕ. Θα μου επιτρέψετε όμως από πλευράς μου ιδιαίτερα να χαιρετήσω τους νέους και τις νέες του νησιού μας που έδωσαν την πρώτη τους ψήφο στο κόμμα μας. Γνωρίζουμε ότι είναι πολλοί οι μαθητές και οι νέοι που στήριξαν το Κομμουνιστικό Κόμμα στις προηγούμενες τριπλές εκλογές. Γνωρίζουμε πως είναι ακόμη περισσότεροι οι νέοι και οι νέες που προβληματίζονται, βλέπουν θετικά το ΚΚΕ και τη δράση του, την πολιτική και τις εκτιμήσεις του, ακόμα και αν έκαναν άλλη επιλογή στις προηγούμενες εκλογές ή απήχαν. Με όλους αυτούς τους νέους ζούμε τα ίδια προβλήματα. Έχουμε τις ίδιες αγωνίες, αλλά και όνειρα για το μέλλον μας. Έχουμε κάθε λόγο, όλοι μαζί, σαν ένας άνθρωπος, να συναντηθούμε στον κοινό αγώνα για μόρφωση, δουλειά, ζωή με δικαιώματα. Μαζί μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Η νεολαία μπορεί να βγει κερδισμένη, δυναμώνοντας τον πραγματικό αντίπαλο του σάπιου αυτού εκμεταλλευτικού συστήματος. Γιατί η ψήφος στο ΚΚΕ είναι η μόνη πραγματικά,
αντισυστημική, προοδευτική και ανατρεπτική ψήφος. Καλούμε τους νέους και τις νέες να σκεφτούν, να προβληματιστούν, να μην χαραμίσουν την ψήφο τους σε δοκιμασμένες επιλογές, ούτε σε κόμματα μιας χρήσης. Να μην επιτρέψουν να μιλάνε εξ ονόματος της νεολαίας με την ίδια στην απέξω. Η δικαιολογημένη αποστροφή που νιώθουν αρκετοί νέοι για τα κόμματα που μας έφεραν μέχρι εδώ μπορεί να γίνει δύναμη αντεπίθεσης αν συναντηθεί με το κουκουέ. Καλούμε τους νέους που επέλεξαν την αποχή να σκεφτούν. Ακόμα και αν υπήρχε πρόθεση να τους μαυρίσουν, ο χάρτης της Ελλάδας την επόμενη μέρα των εκλογών, της 26ης Μάη, βάφτηκε και βάφτηκε μπλε. Ακόμα και αν κάποιοι νέοι με την αποχή ήθελαν να τιμωρήσουν τα κόμματα που μας έφεραν ως εδώ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, όλοι αυτοί στην επόμενη Βουλή θα συνεχίζουν να χτίζουν και να ενισχύουν το αντιλαϊκό πλαίσιο που ήδη υπάρχει. Θα συνεχίσουν να περνάνε αντιλαϊκά μέτρα εις βάρος της νεολαίας και εκεί δεν θα τους φρενάρει η αποχή. Αυτό που μπορεί να τους φρενάρει είναι ένα πιο δυνατό κουκουέ, που θα καταθέτει συνεχώς προτάσεις νόμου για να μπορούμε να ζούμε καλύτερα και κυρίως θα τις διεκδικεί πρωτοστατώντας τους αγώνες καθημερινά. Γιατί μόνο το κουκουέ μιλάει και παλεύει για την πραγματικά αξιοπρεπή ζωή με δικαιώματα της νεολαίας και όχι τη ζωή με ευκαιρίες που λένε ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ και όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Ευκαιρίες που μεταφράζονται σε φτώχεια, εργασιακή ζούγκλα, πανάκριβο σχολείο, εξεταστικό κέντρο. Γιατί όλοι αυτοί μαζί πίνουν νερό στο όνομα των επενδύσεων, της ανάπτυξης και της στήρησης των δημοσιονομικών στόχων για τα ματωμένα πλεονάσματα. Όλα αυτά όμως μεταφράζονται στην καθημερινότητα του λαού και της νεολαίας με απολύσεις, μειώσεις μισθών, τη δουλειά λάστιχο στην καλοκαιρινή σεζόν, χωρίς ρεπό και ωράρια για να βγάλουν το χειμώνα της ανεργίας. Μεταφράζονται στη ζωή των μαθητών της ΓΑΜΑ Λυκείου που δουλεύουν παράλληλα με το μεγάλο αγώνα των πανελληνίων εξετάσεων για να καταφέρουν να μαζέψουν και το ξεκίνημα των σπουδών, γνωρίζοντας τι περιμένει αυτούς και τις οικογένειές τους, όπου θα κληθούν να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη από Σεπτέμβρη. Και είμαστε σίγουροι πως η λαϊκή οικογένεια της Καλύμνου ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει να στέλνεις το παιδί σου από την Κάλυμνο στην υπερωτική Ελλάδα για να σπουδάσει. Ποιος θα τους υπερασπιστεί όλους αυτούς, οι σκαφάτοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ ή μήπως οι φασίστες, τα σκυλάκια των αφεντικών? Μόνο το κουκουέ είναι αυτή η δύναμη. Το κουκουέ δεν παλεύει για να γίνει η σημερινή μιζέρια λίγο καλύτερη, αλλά για να ζήσουμε όπως πραγματικά μας αξίζει. Γιατί υπάρχει σήμερα η δυνατότητα, με βάση την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, να ζήσουμε αλλιώς. Γι' αυτό παλεύει κάθε μέρα το κουκουέ, για την αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων, ώστε να ικανοποιούνται σύγχρονες ανάγκες μας και όχι η κερδοφορία των λίγων. Είναι αλήθεια πως δεν φτάνει μια ψήφος για να αλλάξουν τα πράγματα σήμερα. Χρειάζονται πολλά παραπάνω από αυτήν. Όμως ισχύει ότι πράγματι δεν αλλάζουν εύκολα τα πράγματα. Όσο ισχύει ότι πράγματι δεν αλλάζουν εύκολα τα πράγματα, άλλο τόσο ισχύει ότι χωρίς εσένα, στην πάλη, στον αγώνα, σίγουρα δεν αλλάζουν τα πράγματα. Είναι αναγκαίο σήμερα να δυναμώσει η συμμετοχή της νεολαίας του νησιού μας στο κίνημα, στο μαθητικό κίνημα, μέσα από πραγματικά αγωνιστικά μαθητικά συμβούλια και συντονιστικές επιτροπές μαθητών, στο σπουδαστικό κίνημα, μέσα από συλλόγους σπουδαστών, στους νέους της κατάρτισης, στα δημόσια ΙΕ και την ΑΕΝ, αλλά και στο εργατικό κίνημα με τη συμμετοχή ή και η δημιουργία νέων ταξικών σωματείων σε κλάδους που δεν υπάρχουν. Τώρα λοιπόν χρειαζόμαστε δυνατό κουκουέ, τώρα χρειαζόμαστε μια μαχητική δύναμη. Πιο δυνατό κουκουέ, γιατί η νεολαία μας ξέρει, τα μέλη του κουκουέ και της ΚΝΕ στην Κάλυμνο ήμασταν και θα συνεχίσουμε να είμαστε στο σχολείο, στη δουλειά, στο γήπεδο, στη γειτονιά, για να οργανώνουμε μαζί τον αγώνα για ζωή με αξιοπρέπεια, πραγματική ελευθερία, σύγχρονα δικαιώματα. Για ζωή ολόκληρη και όχι με δόσεις, όπως χαρακτηριστικά τονίζουν οι θέσεις του κουκουέ για το ζήτημα των ναρκωτικών, που αποτελεί μάστιγα για το νησί μας και θέση που αποτελεί όπλο της πάλης του λαού και της νεολαίας ενάντια στο σύστημα που θέλει την νεολαία με το κεφάλι σκυφτό και το μυαλό θολωμένο. Γιατί το κουκουέ δεν είναι σαν τα μούτρα τους. Δεν έχει δεσμεύσεις και εξαρτήσεις από μεγάλα οικονομικά συμφέροντα εντός και εκτός Ελλάδας. Δεν ξερογλύφεται με τους βιομήχανους, τους εφοπλιστές. Δεν χαργεντίζεται με τους φασίστες, ρατσιστές, ακροδεξιούς. Δεν παίρνει συγχαρήκια από τον Τραμπ, τη Μέρκελ, από τη ΣΥΠΑ και το ΝΑΤΟ.
Το ΚΚΕ έχει μία και μοναδική δέσμευση απέναντι στους εργαζόμενους και τους νέους. Να συνεχίσουμε να δυναμώσουμε τους αγώνες μας, να αποκαλύπτουμε τα αντιλαϊκά σχέδια που γκρεμίζουν τα όνειρά μας. Γιατί το ΚΚΕ δεν θα γίνει ποτέ κόμμα μιας χρήσης, όπως όλα αυτά τα δίθεν νέα που εμφανίζονται πάλι και είναι διαθέσιμα να συμπληρώσουν όποια κυβέρνηση τους χρειαστεί για να συνεχιστεί απρόσκοπτα το αντιλαϊκό έργο και μετά και αυτά να εξαφανιστούν. Το έχουμε ξαναδεί το έργο. Μόνο αντισυστημικά και νέα δεν είναι αυτά τα κόμματα. Είναι φτιαγμένα από τα ίδια παλιά, φθαρμένα και διεφθαρμένα υλικά που μας έφτασαν έως εδώ. Πιο δυνατό κουκουέ για να δυναμώσει η δράση, για να απομονωθεί η ναζιστική εγκληματική Χρυσή Αυγή σε κάθε χώρο, σχολείο, γειτονιά. Να πεταχτεί εκτός Βουλής η εγκληματική φασιστική οργάνωση. Να βλέπουν οι φασίστες από μακριά την πλάτη του ΚΚΕ. Μόνο η ψήφος του ΚΚΕ μπορεί να πιάσει τόπο για όποιον θέλει να απομονωθούν οι φασίστες. Αυτή είναι η πραγματική αντιφασιστική ψήφος. Γιατί τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ αποκάλυψαν το συστημικό τους χαρακτήρα. Πρωτοστάτησαν να οργανωθεί πάλι για να μην έχουν τόπο να σταθούν. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ συγκυβερνούσε 4 χρόνια με τους ψεκασμένους ακροδεξιούς ΑΝΕΛ, καθυστερούσε τη δίκη της Χρυσής Αυγής για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, στελέχη του φωτογραφίζονταν παντού με τους Χρυσαυγίτες. Μόνο το ΚΚΕ και η ΚΝΕ μπήκε μπροστά για να μπει μπλόκο στους φασίστες σε κάθε γειτονιά και σε όλο το νησί μας, όταν όλοι μαζί, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, αντιμετωπίζουν τη Χρυσή Αυγή σαν ευυπόληπτο κοινοβουλευτικό κόμμα που μπροστά στις προηγούμενες τοπικές εκλογές όλοι μαζί τους έδιναν χώρο για εκλογικά κέντρα και όταν σύσσωμη η Δημοτική Αρχή φωτογραφίζονταν δίπλα-δίπλα στις εξέδρες των επισήμων στις παρελάσεις μας με τους φασίστες βουλευτές υπόδικους. Γιατί μόνο το ΚΚΕ αποκαλύπτει τη μήτρα που τους γεννά και τους θρέφει, το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα και μάχεται για την ανατροπή του. Κλείνοντας, δανειζόμαστε τους στίχους του μεγάλου μας κομμουνιστή ποιητή Ναζίμ Χικμέτ και το λέμε και το φωνάζουμε και το τραγουδάμε. Ό,τι και να είναι τ' άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω, έλεγε ο Ναζίμ Χικμέτ. Γιατί το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό και πιο μεγάλο είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίσει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουν. Και εμείς όμως είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι όλοι σαν ένας άνθρωπος να βαδίσουμε μαζί στον ίδιο δρόμο. Το δρόμο της αντεπίθεσης και ανατροπής, ανατροπής αυτού του σάπιου συστήματος της αδικίας και της εκμετάλλευσης και οικοδόμησης της κοινωνίας αυτής που όλος ο πλούτος που σήμερα παράγεται, όλες οι νέες επιστημονικές ανακαλύψεις θα αξιοποιούνται για να ζούμε καλύτερα, που δεν θα κάνουν κουμάντο μία χούφτα εφοπλιστές και πετρελαιάδες, αλλά ο ίδιος ο λαός. Να ευχηθώ από πλευράς μου καλή δύναμη σε όλους μπροστά στη μάχη των επόμενων ημερών μέχρι την τελευταία μέρα με το ψηφοδέλτιο στο χέρι και να καλέσω στο βήμα για την κεντρική ομιλία τον σύντροφο Λευτέρη Νικολάου Αλαβάνο, ευρωβουλευτή το ΚΚΕ. Προσπαθώντας να πιεστεί, αν θέλετε, και ένας κόσμος ο οποίος έκανε το βήμα στις προηγούμενες εκλογές, απεγκλωβίστηκε από άλλες επιλογές που είχε κάνει και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ και από άλλες ομάδες της αριστεράς, βλέποντας τα διλήμματα και τα αδίέξοδο που αυτοί δημιουργούν. Και σου λένε, μα το ΚΚΕ δεν θέλει, λέει, την εξουσία. Λοιπόν, εμείς απαντάμε. Το ΚΚΕ έχει επεξεργασμένο σχέδιο για το σήμερα και για το αύριο. Έχει πρόγραμμα εξουσίας και λαϊκής διακυβέρνησης. Γιατί ξέρουμε ότι η Ελλάδα έχει έμπειρο εργατικό και επιστημονικό δυναμικό. Έχει τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες στο βιομηχανικό τομέα, στον αγροτικό τομέα. Δυνατότητες που μπορούν να μας εξασφαλίσουν τη λαϊκή ευημερία, την ικανοποίηση των σύγχρονων εργατικών λαϊκών αναγκών. Όμως σήμερα, στα πλαίσια αυτού του συστήματος, αυτές οι δυνατότητες είτε υποτάσσονται στην κερδοφορία του κεφαλαίου, είτε παραμένουν αναξιοποιητές. Γιατί το κόστος των επενδύσεων και των δαπανών που θα έπρεπε να κάνει το κεφάλαιο είναι μεγάλο. Δεν προσφέρονται δηλαδή για μεγάλο και γρήγορο κέρδος. Αυτές οι δυνατότητες λοιπόν υπονομεύονται με αυτόν τον τρόπο, αλλά υπονομεύονται και από τους περιορισμούς που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια των κρατών μελών της. Και αυτό λοιπόν είναι το πολιτικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει σήμερα στη χώρα. Και είναι ένα πολιτικό πρόβλημα που εμείς λέμε ότι μπορεί να λυθεί και μπορεί να λυθεί. Μπορεί όμως να λυθεί με την ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου, με την κοινωνική ιδιοκτησία και τον κεντρικό σχεδιασμό, με την εργατική λαϊκή συμμετοχή στα όργανα διεύθυνσης της οικονομίας και της εξουσίας.
με την αποδέσμευση από τις υπεριαλιστικές συμμαχίες, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Και αυτό το σχέδιο του ΚΚΕ συμφέρει το λαό πολλαπλά, γιατί ακριβώς μπορεί να ικανοποιήσει τις σύγχρονες ανάγκες μας. Γιατί ακριβώς το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, των άλλων αστικών κομμάτων, είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της κερδοφορίας του μεγάλου κεφαλαίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Και γι' αυτό ακριβώς, όπως και αν θέλουν να το παρουσιάσουν, ό,τι ζάχαρη και αν του ρίξουν από πάνω και καρικεύματα, είναι ένα σχέδιο το οποίο είναι εχθρικό για το λαό, είναι εχθρικό για τα παιδιά του λαού. Όμως, φίλες και φίλοι, ξέρουμε ότι οι εκλογές αυτές δεν θα ανατρέψουν το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα. Αυτό όμως που μπορούν να κάνουν, και αυτό σας καλούμε να σκεφτείτε, είναι να ενισχύσουν το λαό μας, να ενισχύσουν το κίνημά τους σήμερα, βάζοντας φρένο στα χειρότερα τα οποία έρχονται και ανοίγοντας ακριβώς τον δρόμο της ανατροπής. Γιατί η δυσαρέσκεια που υπάρχει σήμερα και το συναντάμε παντού, μπορεί να καρπίσει, μπορεί να γίνει δύναμη, μπορεί να γίνει και πίστη ότι όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν. Αλλά για να γίνει αυτό, χρειάζεται στήριξη και μαχητική συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Γιατί το ΚΚΕ, 365 μέρες το χρόνο, είναι στο πλάι του λαού και της νεολαίας τους. Και εδώ ακριβώς θα μείνουμε. Μπροστά σε κάθε μάχη, μπροστά σε κάθε διεκδίκηση, μέχρι την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Σταθερά, στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησης, της πάλης και της αντίστασης. Γι' αυτό ακριβώς καλούμε τους εργαζόμενους που κάναν πρώτη φορά το βήμα να στηρίξουν το ΚΚΕ στις πρόσφατες εκλογές. Στις ευρωεκλογές, στις περιφερειακές και τις δημοτικές εκλογές. Να δώσουμε μαζί, σαν ένας άνθρωπος, τη μάχη των βουλευτικών εκλογών. Για να φτάσουμε σε ακόμη περισσότερους εργαζόμενους που πραγματικά αντιμετωπίζουν θετικά το ΚΚΕ, κοιτούν με θετικό μάτι τη δράση του. Εκτίμηση την οποία την επιβεβαιώνουμε καθημερινά στις παρεμβάσεις, στις περιοδίες, στους αγώνες που αναπτύσσουμε. Για να φτάσουμε σήμερα, όχι αύριο, σε ακόμη περισσότερους ανθρώπους που με βαριά καρδιά μπορεί να κάναν άλλη επιλογή στις ευρωεκλογές ή μπορεί να απήχαν, όμως μαζί τους θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε την επόμενη μέρα την κυβέρνηση, από την επίθεση από την κυβέρνηση η οποία θα προκύψει, η οποία θα συνεχίσει τη σημερινή πολιτική που μας έχει φτάσει εδώ που μας έφτασε. Για να φτάσουμε σε ακόμη περισσότερους νέους και νέες. Να συνεχιστεί η απομόνωση της ναζιστικής εγκληματικής Χρυσής Αυγής. Για να πέσει ακόμη πιο κάτω, να πεταχτεί εκτός Βουλής. Για να δώσει, φίλες και φίλοι, ο λαός μας μήνυμα. Μήνυμα ότι δεν δίνει άφεση αμαρτιών στη Νέα Δημοκρατία, στο Πασόκ Κινάλ, για όλα αυτά που έχουν κάνει, όπως τους δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ με τη στάση του. Για να συνεχίσουν οι άνθρωποι εκείνοι που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ και ψήφισαν το ΚΚΕ στις προηγούμενες εκλογές. Να συνεχίσουν το βήμα. Να δώσουν στις 7 Ιούλιο ένα ακόμη μεγαλύτερο, απαραίτητο μάθημα με τον ψήφο τους, ψηφίζοντας το ΚΚΕ. Να πούν όχι σε όλη αυτή την κοροδία που βίωσαν, στο ξεπούλημα των ιδεών και των οραμάτων τους. Για να δυναμώσει η λαϊκή αντίσταση, για να μπει φρένο. Να μπει ακριβώς στο λαϊκό μας κίνημα σε μια φάση αντεπίθεσης, βάζοντας στο επίκεντρο τις σύγχρονες ανάγκες της εργατικής λαϊκής οικογένειας, γιατί εκεί, σε αυτή την πάλη, βρίσκεται η ελπίδα, βρίσκεται η προοπτική της κοινωνικής ευημερίας. Γιατί εμείς δεν κυνηγάμε ανεμόμυλους, ούτε ακολουθούμε εκείνους που λένε και κλείνουν σε κάθε τόνο ότι ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε και οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Εμείς δεν το πιστεύουμε αυτό. Είμαστε αισιόδοξοι, γιατί ξέρουμε ότι οι συσχετισμοί μπορεί γρήγορα να αλλάζουν. Η λαϊκή δυσαρέσκεια, όταν υπάρξουν οι αναγκαίοι όροι και προϋποθέσεις, μπορεί γρήγορα να γιγαντωθεί. Και το ΚΚΕ δίνει όλες του τις δυνάμεις, έτσι ώστε ακριβώς να προετοιμάσει την εργατική τάξη, το λαό, τη φτωχολογιά, τους νέους που προέρχονται από τα φτωχά λαϊκά στρώματα, για αυτές τις ανατροπές, οι οποίες θα έρθουν, γιατί ο αιώνας τον οποίο διανύουμε δεν μπορεί παρά να είναι αιώνας μεγάλων, βαθιών, ριζοσπαστικών ανατροπών που θα φέρουν ακριβώς το λαό και την εργατική τάξη στο προσκήνιο. Και ακριβώς αυτό θα το μετρήσουμε πολύ καλύτερα, θα μετρηθεί στην αποφασιστικότητα της εργατικής τάξης και του λαού μας και εδώ στην Κάλυμνο, να στηριχτεί το ΚΚΕ από περισσότερους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς είναι η ψήφος, το ΚΚΕ, η ψήφος η οποία μετράει. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει σε αυτές τις 15 μέρες που απομένουν να κάνουμε τη νύχτα μέρα, με το ψηφοδέλτιο του κόμματός μας στο χέρι, να φτάσουμε ακόμη περισσότερο σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε σπίτι, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εγγυηθούμε ότι στις 8 του Ιούλη, που θα είναι όλα αυτά που περιγράψαμε εδώ, θα βρουν απέναντί τους ένα δυνατότερο ΚΚΕ με πολλαπλασιασμένες δυνάμεις, να μπορεί να τους πει ότι όχι κύριοι, δεν θα την περάσετε εύκολα,
Εμείς θα διοργανώσουμε κύμα αγωνιστικό σε όλη την Ελλάδα, να φρενάρουμε τα μέτρα που φέρετε και να παλέψουμε με επίκεντρο τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες για τα δικαιώματα που θα έπρεπε να απολαμβάνουμε το 2019. Και μπορούμε να το καταφέρουμε, είναι στο χέρι μας. Καλή δύναμη σε όλους, εύχομαι. Και θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ιουλίου ψηφίζουμε. Στις 8 όμως σημασία δεν έχει. Μπροστά, συνεχίζουμε τον αγώνα μας μπροστά στη μάχη των εκλογών. Η ΚΝΕ έχει ανοίξει μια πολύ μορφή δραστηριότητα που την Πέμπτη, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ενάντια στα ναρκωτικά, σας καλούμε όλους στην πλατεία του Χριστού. Θα κάνουμε προβολή ταινίας με αφορμή την μέρα ενάντια στα ναρκωτικά. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας, τις ισχυροποίησεις του κόμματός μας, να φτάσει η φωνή μας παντού και την επόμενη μέρα των εκλογών να βγει ισχυροποιημένη η φωνή του λαού μας. Περνάμε στην αντεπίθεση.